Ακόμα χορηγείο ΕΣ, με γαλλικές. Πάλι σχεδιασμού εκεί γύρω στο 50-60. Έχουν διαδοθεί αρκετά, νομίζω είμαστε και εμείς υπεύθυνοι σε αυτό, οι εξαρτήσεις του αγγλικού στρατού, οι λεγόμενες PLC, εξαιρετική λύση με ένα σύστημα διπλής περώνης που παίρνει μέσα στη ζώνη ή οπουδήποτε αλλού και ασφαλίζει μετά από πάνω. Πάρα πολύ καλό σύστημα, γιατί είναι ασφαλισμένο και για την οριζόντια και για την κάθετη κίνηση. Το πρόβλημα είναι συνήθως η οριζόντια κίνηση. Γιατί οι κλασικές θήκες, ας πούμε, ζώνης που θυμόσαστε, που έχουν απλά ένα ανημάντα από πίσω, είναι σίγουρα δεν θα φύγουν πάνω κάτω, αλλά μετακινούνται οριζοντίως. Το πρώτο που μόνο να το ασφαλίσουν, οι Άγγλοι το ξεπέρασαν προσθέτοντας αυτές τις δύο περώνες. Λοιπόν, και μετά βέβαια το γνωστό σε όλους MOL, δεν θυμάμαι το ακρονίμιο ακριβώς πως είναι. Λοιπόν, το σύστημα MOL είναι ένα σύστημα πλεξίματος, ουσιαστικά σαθωτό θα το χαρακτηρίζω εγώ. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα πολύ κλασικό, πολύ δημοφιλές γυλαίκο μάχης MOL του Ολλανδικού στρατού εντοκειμένο. Είναι λοιπόν ουσιαστικά αυτό το ψαθωτό σύστημα. Φανταστείτε ότι οι θήκες, για όσους δεν έχουν δει, είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή έχουν εδώ, όπου βλέπετε κενό, μπαίνει της θήκης ο αντίστοιχος σημάντας και η θήκη έχει από πάνω κάθε του σημάντας, έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, ανάγκες. Και το πλέκεις. Και το πλέκεις μέσα έξω, μέσα έξω, μέσα έξω, ψαθωτά και το σταθεροποιείς. Πρακτικό σύστημα, έχει κερδίσει παγκοσμίως, θα έλεγα. Βαρύ όμως, ακριβό και χρονοβόρο στο βάλε-βγάλε τις θήκες. Δεν θέλετε να χρειαστεί να αλλάξετε θήκες. Διάφοροι στρατοί κατά καιρούς έχουν σκεφτεί και άλλα συστήματα. Δυστυχώς ίσως δεν επικράτησαν, έχει επικρατήσει αυτό. Άρα αν πάτε για μεταβλητές θήκες θα είσαστε σε ένα από αυτά τα τρία συστήματα και θα πρέπει πάντα να θυμόσαστε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο interchangeability, στην εναλλαξιμότητα των υλικών. Έχουμε βρει ευτυχώς από τον Αμερικανικό στρατό κάτι adapters που είχε βγάλει που, μπαίνουν, μπορούν τη θήκη την LC2 να την κάνουν MOL ή τη θήκη MOL να την κάνουν LC2. Οπότε σώζεται κάπως το θέμα. Πολύ καλό σύστημα ήταν και το γερμανικό σύστημα του γερμανικού στρατού με κάτι πλαστικά clips που κάνουν εδώ πίσω. Δυστυχώς και αυτό το έχω γυμαρμάγκα και πολύ ελαφρύ και πολύ γρήγορο. Είναι το γρηγορότερο σύστημα στο να αλλάξει τις θήκες. Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε για φορέα, ο φορέας... Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε θήκες? Υπάρχουν τρεις λόγοι. Ο ένας λόγος είναι γιατί σκέψου το εξής. Πάνω σου δεν μπορείς να έχεις πάρα πολλούς γεμιστήρες. Okay. Όπως είπε πριν ο Γιώργος, μπορεί να έχουμε τους γεμιστήρες στο σακίδιο. Αν εκείνη τη στιγμή θέλεις, έχεις αδειάσει τους γεμιστήρες και θέλεις να φέρεις καινούριους γεμιστήρες, είναι πολύ πιο χρονοβόρο να βάζεις έναν ένα το γεμιστήρα από ότι να φέρεις ένα πάνελ έτοιμο. Τώρα η καινούρια τάση πλέον είναι για τα λεγόμενα backlap, backl είναι οι τρίενες που λέμε εμείς, όπου τι γίνεται, το μπροστινό κομμάτι του φορέα, ανάλογα το φορέα, είναι με ένα συνδυασμό βέλκρο και τριενών για εξτρά σταθεροποίηση και τι γίνεται, έχεις έτοιμα 2-3 πανελάκια, έτοιμος στους γεμιστήρες, γεμισμένους τα πάντα όλα, τελείωσες, κρακ, έβγαλες, πέταξες το άλλο απάνω και είσαι πάλι έτοιμος επιχειρησιακός. Αυτό βέβαια προϋποθέτει καλή επιμελητία, έτσι, για να θυμόμαστε και κάποια κενά. Υπάρχουν στρατοί που έχουν καλές επιμελητίες πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω αν ο δικός μας συμπεριλαμβάνει σε αυτούς. Λοιπόν, αλλά είναι μια λύση. Το δεύτερο είναι γιατί ποικίλουν οι αποστολές. Δηλαδή, μπορεί τώρα να θέλεις να έχεις πάνω αυτούς τους γεμιστήρες και μετά να πρέπει να κάνεις κάποιο άλλο έργο. Οπότε, αντί να μπαίνεις στη διαδικασία, άλλαξε, κάνε, μπήξε, δείξε, κλακ, κλακ, άλλαξα, φόρτωσα το άλλο που έχει μια διαφορετική διαμόρφωση. Είναι θέμα διαμόρφωσης. Ναι. Και πήγα να κάνω την άλλη επιχείρηση. Γιατί ξαφνικά εγώ έπαψα να είμαι. Υπάρχει διακλαδικότητα ρόλων, να το πω έτσι. Μπορεί κάποιος να πρέπει να γίνει από βομβιδιστής, να γίνει ξαφνικά να λειτουργήσει κανονικά, σαν τυφλοφόρος. Οπότε τι κάνει, πρέπει να αλλάξει αυτό, να φορέσει το άλλο. Μάλιστα. Ή τέλειωσαν οι βομβίδες, τι θα κάνεις, θα περιμένεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάνει το backlap. Πρωτοπόρησε αυτό, δείξαν οι Άγγλοι. Αυτός εδώ είναι ένας ιστορικός, αλλά ακόμα υπερμάχημος
φορέας. Ο πιο κλασικός στα video games αυτός. Λοιπόν, και ουχιαδίκως θα έλεγα. Αυτός ο φορέας λοιπόν είναι φορέας, επίσης οι φορείς διακρίνονται σε δύο ομάδες. Φορείς πλακών, φορείς πλακών και πάνελ. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος είναι φορέας πλακών και πάνελ, γιατί επιτρέπει να βάλουμε και αλεξίσφαιρο γυλαίκο μαλακό πάνελ από μέσα. Αυτός είναι λοιπόν ο Osprey MK4, Mark 4, είχε βγει προφανώς Mark 1, Mark 2, Mark 3. Λοιπόν, ο οποίος είναι κορυφή. Οι Άγγλοι τι κάνανε, είχαν αυτό εδώ, το λένε Ops Panel, είχες αναλλάξιμους φόρτους και ή το πέταγες εδώ, μπορείς να έχεις τρία Ops Panel, έτοιμα. Μερικές φορές το βάζανε εδώ γιατί είχαν εδώ μια άλλη υπερκατασκευή. Τη λένε Kummerbund. Kummerbund είναι ουσιαστικά η λέξη που περιγράφει στα αγγλικά, δεν την έχω ιδέα στα ελληνικά. Το ζωνάρι του φράκου. Αν ή του Σμόκιν, αν είναι καλύτερο το λέω. Λοιπόν, ή τη στολή του ναυτικού, τη επίσημη, τη μεγάλη, που είναι το ζωνάρι με τις δίπλες. Το Kummerbund λοιπόν, γιατί ήταν ένα ζωνάρι πρακτικά που έβαζε πράγματα μέσα. Οι δίπλες αυτές που βλέπετε συμβολίζουν ότι κάποτε βάζαμε και τους σουγιάδες μας κλπ. Το Kummerbund που το έχουν και οι Αμερικανοί είναι ένα ζωνάρι γύρω-γύρω που πάλι μπορεί να εξαναλλάξει με φόρτιση. Ο φορέας πάνελ, ο φορέας πλακών, τι κερδίζει με το φορέα πλακών, ελάχιστο βάρος, μειώνει το βάρος. Μειώνει τη ζέστη, γιατί είναι ουσιαστικά δύο κομμάτια 25-30, όσο είναι μία αντιβαλιστική πλάκα, ένα μπρος, ένα πίσω, και κάποια μορφή σύνδεσή του, που μπορεί να ποικίλει από το ελάχιστο, βάλαμε ελάχιστο, είναι στυλ κορδονάκι, μέχρι το να είναι δεκτικός εξτρά υλικών. Αυτή είναι η πιο ακριβή γενικά. The sky is the limit. Σε αυτά τα υλικά ισχύει πάλι το ίδιο που είπαμε και πριν. Ότι πρώτον, αναζητήστε όταν μπορείτε υλικό στρατιωτικής χορήγησης. Γιατί? Γιατί θα προμηθευτείτε, ακόμα και αν είναι μεταχειρισμένο, και αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, καινούριο μεταχειρισμένο. Στο μεταχειρισμένο μπορεί να κερδίσετε, να πάρετε κάτι στο 1 τέταρτο ή 1 πέμπτο της τιμής του. Γιατί ένας καλός φορέας από νάιλον, από κορντούρα του εμπορίου, δεν θα τον βρείτε κάτω από 150 ευρώ, 120. Οι περισσότεροι φορείς που κυκλοφορούν στο εμπόριο, στην περιοχή των 30, 40, 50 ευρώ, είναι πολυεστερικοί. Πολυεστερικό σε αυτό την εφαρμογική και διαμόρφωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στη διάρκεια του χρόνου θα έχουμε πρόβλημα. Το πολυεστερικό τσάκιζε, κάποια στιγμή σπάει. Το νάιλον δεν σπάει. Έτσι. Σημαίνει ότι οι ραφές δεν θα είναι nylon, για παράδειγμα. Αυτά όλα τελικά είναι nylon οι ραφές τους. Και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό όταν αρχίσουμε να συζητάμε για τόσο βαριά υλικά είναι το εσωτερικό. Δηλαδή, το εσωτερικό ενός σοβαρού φορέα πρέπει να έχει κάποιας μορφής από αυτό εδώ το υλικό, κυψελοειδές, υδρόφωγο, γραμμωτό, για να δημιουργεί αεροδιαδρόμους που να επιταχύνει την απομάκρυνση του υδρότα και την κυκλοφορία του αέρα με την κίνησή μας. Χωρίς τέτοιο υλικό θα υποφέρετε. Έτσι, ειδικά στα ελληνικά κλίματα. Άρα η λύση είναι ή άπειρο budget, 150-200 ευρώ, ή στρατιωτικό υλικό, κατά εμένα. Έχω φέρει ένα suggestion για να δούμε. Τώρα, φυσικά, πάντα κάνουμε και μια προσπάθεια να είμαστε πιο... Αυτή είναι combat belt, έτσι είναι μόνο ζωνή. Ναι, στο mall υπάρχει πάντα και μια τέτοια λύση. Βλέπει αυτό. Κάποτε είχα πάει σε ένα τζαγκάρι και μου είχε τραβήξει τέσσερις τρυπούλες με... πώς τα λέμε, με μέταλλο. Και οι μάντες. Πώς κάνουμε πειράτες. Και στις τέντες μου, ρε, πώς το λέμε, αυτή με μπουντούζια. Αυτή τους έχει τους. Αυτή τους έχει. Είχα πάρει μόνο τη, είχα πάρει εγώ μόνο τη ζώνη και πήγα και μου άνοιξε ο τύπος μία, δύο, τρεις, τέσσερις και εγώ έβαλα την εξάρτηση του τύπου ήττα. Και τα έφερα εδώ σε μόνο. Και εδώ πάλι μιλάμε, αυτό είναι ένα αρκετά τίμιο υλικό για παράδειγμα, γιατί ενώ είναι μια ζώνη των 15 ευρώ, έχει τυράντες, έχει σημασία το αυτό, και έχει μέσα αυτό το υλικό γιατί πάλι η ζώνη μέσα σας θα ανάψει διαφορετικά.
Λοιπόν, μπορεί κανείς καλοκαίρι να κάνει δουλειές και με τέτοια υλικά. Τελείως. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ετοιμαστείτε, σηκώθηκα.